τα νοσοκομεία της Ελλάδας και στα κέντρα υγείας, οι κενές θέσεις νοσηλευτών είναι πάνω από 20.000. Οι προσλήψεις που υπόσχεται το Υπουργείο είναι μόνο επικουρική 2 με 3.000. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση για το βαρύ και ανθυγιεινό. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση για το μισθολόγιο. Και δεν υπάρχει καμία δέσμευση για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ανταυτού έρχεται το διέρη και βασίλευε, δηλαδή να διαιρεθεί ο νοσηλευτικός κλάδος. Απ' τη μία ο κλάδος νοσηλευτών ΤΑΦ ΕΕ, ΠΕ και απ' την άλλη οι νοσηλευτές ΔΕΛΤΑ ΕΕ, που οι ΔΕΛΤΑ ΕΕ είναι νοσηλευτές 5 και 10 και 30 και 40 χρόνια και έχουν βγάλει όλη τη λάτσα στα νοσοκομεία. Έχουν κρατήσει μόνοι τους τμήματα, είναι ό,τι χειρότερο για το υγειονομικό κίνημα αυτή η διαίρεση του κλάδου. Δεν θα την αποδεχθούμε, να σκεφτούν τι μπουρλό το βάζουν στο υγειονομικό κίνημα, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλα. Δίνουμε άλλη μία απάντηση στην κυβέρνηση, ότι δεν πρόκειται να διχάσει, να διαιρέσει το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας. 12 Μαΐου, στη γιορτή του νοσηλευτικού, μας γέμισαν συμπάθεια και χειροκροτήματα. Την επόμενη μέρα, μετά τις 13 Μάη, προσπαθούν και λιθοβολούν το μισό νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας. Αδρανοποιούν με την απόφαση αυτή που πήραν ουσιαστικά το μισό προσωπικό και βάζουν τα φόπλακα στη λειτουργία των νοσοκομείων.